Από το Δήμο δόθηκε κατεύθυνση να κάνουμε ένα ενεργειακό master plan. Ένα ενεργειακό master plan δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από τα χαρακτηριστικά που έχει ο Δήμος. Έπρεπε λοιπόν να δούμε κάποιες βασικές παρεμβάσεις ενεργειακές, όπως τέτοιες είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, των υφιστάμενων κτηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργοβόρα του κτίρια, το κολυμπητήριο για παράδειγμα, ή πλέον ενεργοβόρα εγκατάσταση σε δήμους που διαθέτουν κολυμπητήρια, αλλά έπρεπε να δούμε και τι έχει αυτός ο Δήμος που τον κάνει διαφορετικό, τι ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του. Εκεί λοιπόν εντοπίσαμε ότι υπήρχε η μεγάλη δασική έκταση και θα μπορούσαμε έτσι να αξιοποιήσουμε την βιομάζα τη δασική παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες έξω στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες και αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι αυτές τις παρεμβάσεις τις υλοποιούν κατά κύριο λόγο δήμοι, τις υλοποιούν κατά κύριο λόγο αγροτικοί συνεταιρισμοί, γιατί αυτοί έχουν την βιομάζα. Η σκέψη λοιπόν ήταν να δημιουργηθεί μια συνεργασία δήμων, έτσι ώστε να έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τα περιορισμένα όρια του Δήμου και μελετήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην αρχή διερευνήσαμε τις δυνατότητες να δημιουργηθεί μια τέτοια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από κάψη βιομάζας. Άρα λοιπόν το αρχικό master plan έβλεπε κυρίως προς αυτή την κατεύθυνση της αξιοποίησης της βιομάζας με καύση της βιομάζας και με ηλεκτροπαραγωγή η οποία θα ιδιοκαταναλώνονταν από τα κτίρια των Δήμων που θα μετήχαν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Στη συνέχεια να δούμε θέματα που είχαν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτίριων, όπως είπαμε πριν, και τελικά αφού πρακτικά βελτιώναμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου, στη συνέχεια να τοποθετούσαμε και να σχεδιάζαμε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, πάλι με τη μεθοδολογία του ενεργειακού συμψηφισμού. Όταν λοιπόν παραδόθηκε το master plan και είχαμε διαβουλέψει με το Δήμο, ο Δήμος ιεράρχησε σαν πρώτη προτεραιότητα το κομμάτι της βιομάζας και εμφανώς την παρέμβαση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το ένα ήταν κάτι που θα έδινε άμεσα αποτελέσματα, το δεύτερο ήταν κάτι πιο μακροπρόθεσμο, αλλά θα ήταν εμφανώς πιο φιλόδοξο και με αποτελέσματα τα οποία θα ήταν τόσο οικονομικά, ενεργειακά, αλλά διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος διέβλεπε και μία έμφαση στην προστασία των δασών, προσπαθώντας ουσιαστικά να αξιοποιήσει όλο αυτό το υπόλοιμα της βιομάζας το οποίο υπάρχει εγκαταλελειμμένο στα δάση και το οποίο θα μπορούσαμε σε συνεργασία με δασαρχεία, με τα δασαρχεία της περιοχής, της Ξάνθης, Σταυρούπολης, ακόμη και της Δράμας. Άνοιγε δηλαδή το εγχείρημα, ακουμπούσε πολύ περισσότερο από τα όρια του Δήμου. Θα παίρναμε λοιπόν αυτή την βιομάζα και ταυτόχρονα θα προστατεύαμε, θα αξιοποιήσουμε αυτή τη βιομάζα και ταυτόχρονα θα προστατεύαμε και τα δάση. Όταν λοιπόν δόθηκε η ιεράρχηση, το επόμενο βήμα για μας ήταν να εξειδικεύσουμε. Τι αφορούσε η εξειδίκευση, πρακτικά έπρεπε όλο αυτό το εγχείρημα να γίνει πια, να μετουσιωθεί σε μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, η οποία θα βοηθούσε το Δήμο να πάρει αποφάσεις. Έπρεπε δηλαδή σε αυτό το business plan να έχουμε προϋπολογισμό, να δημιουργήσουμε έναν προϋπολογισμό εγκατάστασης, έπρεπε να υπολογίσουμε τα έξοδα λειτουργίας, έπρεπε να υπολογίσουμε τον κόσμο ο οποίος θα απασχοληθεί σε μια τέτοια μονάδα και να υπολογίσουμε τα ωφέλη. Αυτό λοιπόν το business plan, αφού αξιολογηθεί από το Δήμο, στη συνέχεια θα οδηγήσει σε υλοποίηση του όλου έργου και σιγά σιγά αρχίσαμε να συζητάμε και με το Δήμο να εξειδικεύουμε και χώρους, τοποθεσίες, δυνατότητες. Εκεί η ευτυχή συγκυρία ήταν ότι ο Δήμος είχε ένα, δεν θα το έλεγα εμβληματικό, αλλά μια γνωστή εγκατάσταση στους δημότες, η οποία ήταν η μονάδα του ξυλοκάρβουνου στο
στο καριόφυτο, μια εγκαταλειμμένη μονάδα με ένα αντικείμενο το οποίο δεν θα έλεγα ότι ήταν παρεμφέρειας, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα μια εγκαταλειμμένη εγκατάσταση συμβολική, και ο Δήμος ήθελε να την να της δώσει μια νέα μορφή, ένα νέο αντικείμενο και πρακτικά να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον σκοπό. Επομένως, με βάση αυτές τις κατευθύνσεις, με βάση την σύμβαση που έχουμε με το Δήμο, εμείς σχεδιάζουμε να ολοκληρώσουμε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τις μελέτες μας, μελέτες οι οποίες θα αφορούν την οικονομική, την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας μιας τέτοιας μονάδος, και παράλληλα όλους τους τεχνικούς φακέλους οι οποίοι θα οδηγήσουν στην αδειοδότηση αυτής της μονάδος. Ταυτόχρονα δεν σας κρύβω ότι έχουμε κάνει κάποιες επαφές, συζητήσαμε τις δυνατότητες, διερευνούμε τις δυνατότητες να υπάρξει χρηματοδοτικό εργαλείο διαθέσιμο το επόμενο διάστημα, στο οποίο θα μπορούσαμε το όριμο πλέον έργο να το οδηγήσουμε και να χρηματοδοτηθεί. Υπάρχει, ακούγεται από όσο ξέρουμε και επίκειται το επόμενο διάστημα να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το οποίο θα χρηματοδοτεί ανάλογες παρεμβάσεις, μη κερδοσκοπικές, και παράλληλα εξετάζουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να περάσουμε πια από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της διασφάλισης της χρηματοδότησης, η οποία καταλαβαίνετε ότι πρακτικά θα ανοίξει την πόρτα της υλοποίησης. Ο σχεδιασμός της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης πρακτικά θα δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει διαθεσιμότητα 30 στρεμμάτων περίπου γης. Σχεδιάζουμε λοιπόν εκεί να δημιουργηθεί και η φωτοβολταϊκή μονάδα, και πρακτικά ο Δήμος θα έχει δημιουργήσει ένα θεματικό ενεργειακό πάρκο, το οποίο θα συνδυάζει τόσο την ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιομάζας, όσο και την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Και η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και η μονάδα της βιομάζας, όπως σας είπα πριν, θα λειτουργούν υπό το καθεστώς του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, κάτι το οποίο είναι δυνατότητα, δικαίωμα του Δήμου με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τέλος, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου, έτσι όπως έχει συζητηθεί, στην επόμενη περίοδο της διοίκησης του Δήμου θα υλοποιηθεί το δεύτερο τμήμα του ενεργειακού πλάνου που συντάξαμε για το Δήμο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης. Εμφανώς εκεί υπάρχει η ευκαιρία του καινούργιου, της καινούργιας προγραμματικής περίοδου 21-27 του ΕΣΠΑ, άρα εκεί υπάρχει ένα ορατό, σαφές χρηματοδοτικό εργαλείο. Επομένως ο Δήμος προγραμματίζει, σχεδιάζει την ενεργειακή αναβάθμιση να την οδηγήσει εκεί, και όπως σας είπαμε και πριν, το κύριο, ας πούμε, το κύριο πρόβλημα του Δήμου, το κολλημητήριο, ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα για όλους τους Δήμους, θα αντιμετωπιστεί με μια συνδυασμένη εφαρμογή, επίσης πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό, της εγκατάστασης μιας μονάδος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία θα καλύπτει τις θερμικές ανάγκες του κολλημητηρίου, τόσο για τη θέρμανση πισίνας και για τη θέρμανση των χώρων, για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης, όσο και ταυτόχρονα την ηλεκτρική ενέργεια που θα ζητά το κολλημητήριο, με αποτέλεσμα η κατανάλωση της ενέργειας του ενεργοβόρου αυτού του κτηρίου να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό, και άρα να γίνει βιώσιμο για το Δήμο, να μπορεί ο Δήμος να το λειτουργεί, γιατί ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα στους Δήμους είναι ότι υπάρχουν μονίμως κολλημητήρια τα οποία δεν λειτουργούν εξ αυτού του λόγου, του ενεργειακού τους κόστους. Τελικά προκύπτει ότι υπάρχει μία καθαρά τεχνοκρατική αντιμετώπιση, ήταν δηλαδή μία συνεργασία σε ένα τεχνοκρατικό επίπεδο σχεδιασμού και στη συνέχεια βημάτων υλοποίησης. Ο Δήμος δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, και
είναι ιδιαίτερη η χαρά και η αναμονή να βλέπουμε έργα τα οποία σχεδιάζονται με ενεργειακά, περιβαλλοντικά ωφέλη για τους δήμους, για τους πολλούς, για τους πολίτες, τελικά να οδηγούνται σιγά σιγά προς την υλοποίησή τους.